centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Έχουμε μια πολύ μεγάλη... Της νομαρχίας κύριε Νατσούλη. Ναι, ναι, είμαστε λάτρες της νομαρχίας ακριβώς. Ωραία, ωραία. Τι ωραία χρόνια, τι ωραία χρόνια λοιπόν. Νομαρχία, ξέραμε τι κάναμε, τον τόπο μας, τώρα μπλέξαμε με την περιφέρεια και τα λοιπά, υπάρχουν θέματα. Και επειδή μπλέξαμε με περιφέρεια, ελπίζαμε τουλάχιστον κάποια πράγματα να λυνόταν σε επίπεδο πια περιφέρειας. Γιατί η απορία που έχουμε η μεγάλη σήμερα μετά τη δημοσίευση που είχαμε χθες για το εξοικονομώ είναι μία, κυρία Κυριακίδου. Τι σχέση έχει με τον Λιγνίτη? Θα σας κάνω μία ερώτηση και εσείς απαντήστε. Ο Δήμος Πρεσπών τι σχέση έχει με τον Λιγνίτη, ο Δήμος Βερμίου, Βοΐου, συγγνώμη, Βοΐου. Ναι. Τι σχέση έχει με τον Λιγνίτη ο Δήμος Βελβεντού? Εκεί ροδάκινα έχουν. Βελβίτα δεν λέει διαφήμιση. Δεν λέει Λιγνίτα. Έχουν ορυχεία εκεί πλευρά, αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο σε αυτό. Ουσιαστικά τι γίνεται? Πιάνουν τις περιφερειακές ενότητες, Κοζάνες και Φλόρινα. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ως λιγνητικό τόξο. Δεν είπα ότι δικαιολογώ, σας λέω ποια ήταν η λογική προσέγγιση σε αυτή. Μάλιστα. Τώρα, θα σας πω εδώ όμως... Συγγνώμη για να τα βάζουμε σε τάξη. Να, η περιφέρεια είχε λόγο σε αυτό, δηλαδή εσείς, ο κύριος Κασαπίδης, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ρωτήθηκαν καθόλου γι' αυτό? Ποιοι αποφασίζουν για μας? Όχι, αυτό το Υπουργείο Ενέργειας κατευθείαν έγινε αυτή η επιλογή και μάλιστα δεν είναι τωρινό, έχει κάποιο διάστημα και μόλις ακριβώς προσωπικά το εντόπισα, κατευθείαν έγινε... ένα έγγραφο ξέρω στείλατε. Έστειλα ένα έγγραφο και είχα και παρουσία στο Υπουργείο σε συγκεκριμένο ραντεβού για αυτό ακριβώς το θέμα. Μήπως πρέπει να γυρίσουμε και κάμια καρέκλα, κανένα τραπέζι, να χτυπήσουμε και κανένα χέρι στο τραπέζι, παραπάνω? Θα σας πω το εξής. Περισσότερο πέρα από το έγγραφο που έχει σταλεί, περισσότερο η κουβέντα όντως ήταν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, διότι δεν το θεωρούμε καθόλου δίκαιο αυτό το 10% να είναι μόνο περιορισμένα μόνο στις δύο περιφερειακές ενότητες, καθώς δεν είναι και χρήματα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία όντως περιορίζονται για αυτές τις περιοχές, και ότι είναι συνολικό το θέμα. Το 10% είναι πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα που τα θέλουμε και εμείς. Συμφωνώ απόλυτα και αυτή ήταν η προσέγγιση της περιφέρειας. Πέρα από την προσωπική δική μου επίσκεψη και αρχική παρέμβαση που έκανα εγώ, ακολούθως και μαζί και ο Περιφερειάρχης υποστήριξε το θέμα. Τώρα, και με παρουσία στο Υπουργείο, μέσα σε όλα τα άλλα και αυτό. Θα σας πω ότι υπήρξε έτσι θετική ανταπόκριση καταρχήν. Τι θετική? Χθες δημοσιεύτηκε αυτό και βλέπουμε αυτό στους Δήμους. Το ξέρω. Και εγώ είχα την... Το συζητήσαμε εκτενώς, θα σας πω. Το συζητήσαμε, υπήρξε έτσι, πώς να σας πω, θετική, σας λέω, ανταπόκριση με την εξής έννοια. Με ποια έννοια? Αν τώρα, λόγω, λέει, της κανονικότητας των πραγμάτων, δηλαδή κανονιστικού πλαισίου που έχει ακολουθηθεί, δεν μπορεί να αλλάξει, υπάρχει υπόσχεση για το επόμενο. Εμείς θέλουμε ήδη από τώρα. Τώρα το θέλουμε. Μα δεν είναι δυνατόν, κυρία Κυριακίδου, δεν είναι δυνατόν. Και καλά κάνει και παίρνει και το Βόιο. Εγώ δεν είμαι εναντίον να πάρει το Βόιο, ούτε το Βελβεντό, ούτε ο Πρεσπών. Αλλά δεν είναι δυνατόν η κλεισούρα που τρώει στη μάπα τον Ντουμάνι δεκαετίες να είναι έξω και να είναι μέσα, ξέρω εγώ, είναι άπολη και το Ζωτήλι. Θα σας πω και το άλλο. Τι να πω εγώ τώρα. Την προσωπική μου προσέγγιση και την περιφέρεια στην προσέγγιση κιόλα. Τόσα χρόνια λόγω της ΔΕΗ, εμείς έχουμε όλες αυτές τις. Με το ΑΕΠ. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και γι' αυτό το λόγο, θα έπρεπε αντίστοιχα να στηριχθούμε έστω σε αυτό που δεν είναι, που είναι εθνικά χρήματα. Και επίσης να ξέρετε ότι το εξοικονομώ το υποστηρίζει και η περιφέρεια. Να ακούγεται λίγο και αυτό. Δηλαδή, έχουν ήδη πει 10 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας για να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις εξοικονομώ έστω του προηγούμενου.
και θα δούμε τι θα κάνουμε και στο επόμενο. Άρα, οι βουλευτές μας έχουν λόγο σε αυτό, κυρία Κυριακίδου, έχουν ενημερωθεί, έχουν κάνει κάτι, γνωρίζετε αν έχουν κάνει κάτι για αυτό το θέμα? Δεν μπορώ να σας πω εγώ για τους... Εσείς τους έχετε ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα? Να πάνε λίγο στον Χατζηδάκη να τα πούνε, να κάνουν μια ερώτηση, να κάνουν κάτι. Είναι γνωστό το θέμα, θα πρέπει λοιπόν, όπως λέτε, να τοποθετηθούν όλοι. Είναι σημαντικό, έγιναν ενέργειες, δημοσιοποιήθηκαν οι ενέργειες από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε κιόλας, με δελτίο τύπου. Ήδη έχουμε ένα μήνα που το κυνηγάμε, μόλις το έχουμε αντιληφθεί δηλαδή, ναι, το κυνηγάμε. Είναι, ναι, γνωστό. Θεωρώ ότι έχουν γίνει αντίστοιχες τοποθετήσεις. Τώρα, κύριε Νατσούλη, προσπαθούμε και θεωρώ και... Επειδή το σχέδιο που ανακοινώθηκε χθες δεν είναι το τελικό... Και επειδή πήρε και παράταση για την περιοχή μας, 4 Δεκεμβρίου πήγαμε τελικά, από 9 Νοεμβρίου. Έτσι. Υπάρχει ο χρόνος στην επόμενη ανθεώρηση του σχεδίου του εξοικονομώ να δούμε το 10% και για τους 3 δήμους του νομού Καστοριάς? Θα ήθελα να υπάρξει αντίδραση πέρα από την περιφέρεια και από άλλους. Από τους βουλευτές δηλαδή, τους δύο βουλευτές. Και από τον Δήμο, ενδεχομένως, δηλαδή αυτό θα ήταν ενισχυτικό, φαντάζομαι. Αλλά σας είπα, είναι... Δεν είναι ότι είναι αντίθετη πλέον. Και η κυρία Ζούκου, και εδώ να πούμε ότι κατάγεται από τα Γρεβενά και χειρίζεται το πρόγραμμα. Έχει σοβαρό, δηλαδή πραγματικά θέλει να το κάνει, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρό κανονιστικό θέμα το οποίο δεν μπορεί να το αλλάξει. Θα δούμε. Δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει τελείως η ιστορία. Και εγώ περιμένω. Είμαστε σε επικοινωνία με την κυρία Ζούκου. Δεν είναι ότι δεν μας ακούει, αυτό θέλω να σας πω. Είναι θέμα πώς μπορεί αυτό να το τροποποιήσει. Και έχει την υπόσχεση ότι στο επόμενο... Άμα θέλεις, όλα γίνονται. Αν δεν θέλεις, δεν γίνεται τίποτα. Όλοι, λοιπόν. Άμα θέλεις, όλα γίνονται, κυρία Σδούκου. Αν δεν θέλεις, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό, λοιπόν, για να αποκατασταθεί τουλάχιστον μια αδικία στη Δυτική Μακεδονία, κάντε τα πάντα... Και εσείς οι βουλευτές ακόμη θα ήμουν πολύ χαρούμενος να δω και κοινή ερώτηση των βουλευτών μας στον κύριο Χατζηδάκη. Γιατί έχεις αυτό το πράγμα? Γιατί το έχεις κάνει έτσι? Έτσι. Είναι 10%, έτσι. Είναι εκατομμύρια αυτά. Δεν είναι αστεία. Που θα τα πάρουν μόνο κάποιοι άλλοι που δεν έχουν καμία εμπλοκή μάλιστα και με την λιγνητική, με το λιγνίτη ή τις επιπτώσεις του λιγνίτη. Καμία. Καμία, δυστυχώς. Στο εξοικονομού δεν θα ήθελα να το βάλω προσωπικά σε σχέση με το λιγνίτη. Το εξοικονομώ είναι για την περιοχή μας πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το γνωρίζουμε όλοι και το έχουμε τονίσει ότι αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο χειμώνα με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές μεταβολές εσωτερικού χώρου και εξωτερικού χώρου. Ναι, γιατί όπως ανακοινώθηκε η κυρία Κυριακίδου, το ξέρετε ότι σχεδιάστηκαν και εγκρίθηκαν από το Πράσινο Ταμείο 7 ειδικά στοχευμένα προγράμματα για τις λιγνητικές περιοχές. Το σχέδιο δράση για την αηφόρο, ενέργεια και το κλίμα, σχέδια δράση για την κυκλική οικονομία. Να θυμηθούμε όμως ότι ουσιαστικά είναι ο πόρος που έτσι και αλλιώς είχαν οι λιγνητικές περιοχές, η ενεργειακή δήμη. Ναι. Οπότε δεν είναι ότι άλλαξε κάτι σε αυτό. Τώρα, εγώ θα μείνω στο ότι το εξοικονομώ είναι σημαντικό για όλη την περιφέρεια. Φυσικά. Εξίσου οριζόντια. Και με τους ίδιους όρους. Δεν κρυώνω εγώ λιγότερο από τον γείτονά μου. Και μάλιστα, το ίδιο κρυώνουμε. Να πω κύριε Νατσούλη, ότι δεδομένου ότι οι λιγνητικές περιοχές αυτή τη στιγμή έχουν και το προνόμιο της τηλεθέρμανσης, το οποίο κάνουν τα δύνατα δυνατά να συνεχίσουν να το έχουν, σίγουρα ερχόμαστε σε πιο αδύναμη θέση οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς, που πραγματικά έχουν την ανάγκη μέχρι να αναπτυχθούν και τα δίκτυα φυσικού αερίου. Έχουν την ανάγκη και να καλύψουν τις ενεργειακές τους απώλειες και να ενισχύσουν και να εξυγχρονίσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις ακόμα σε δεύτερο χρόνο. Ναι. Και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει δηλαδή να τα δούμε οριζόντια, σας είπα. Οριζόντια με τους ίδιους όρους. Αυτό το διεκδικούμε στα περιφέρεια και... Τι να πω τώρα, δηλαδή το θεωρώ δεδομένο ότι έστω αν όχι τώρα που δεν επαναπαυόμαστε, δεν σας το λέω και τι επαναπαυόμαστε, το διεκδικούμε στεναρά, αν όχι τώρα... Τελευταία ερώτηση, για το επόμενο. Μάλιστα, μετά από αυτό που ανακοινώθηκε χθες, σκοπεύετε σαν περιφέρεια ή εσείς με την θέση που έχετε ως αντιπεριφερειάρχης ενέργειας, σκοπεύετε να κάνετε και κάποιο ακόμη βήμα ή διάβημα προς αυτή την κατεύθυνση?
θα σας πω. Ήδη σας λέω, το έχουμε κοιτάξει και εγώ και ο Περιφερειάρχης. Θα τον συζητήσουμε πώς αλλιώς, πώς διαφορετικά. Θα επανέλθουμε σίγουρα, να το υπενθυμίσουμε πάλι για μία ακόμα φορά, αλλά προφανώς, σας είπα, δεν είμαστε... Θέλουμε ασφυκτική, κυρία Κυριακίδου, θα επιθυμούσαμε, όχι απλά να το υπενθυμίσουμε, θα επιθυμούσαμε ασφυκτική πίεση. Ωραία. Ασφυκτικό pressing που λέμε. Εδώ τότε θα πρότεινα. Να μην πάρουν ανάσα. Και το προτείνω μέσα από την εκπομπή σας, θα πρότεινα να γίνει εδώ για την Καστοριά, ας ξεκινήσει και η Καστοριά. Ναι. Οι φορείς της Καστοριάς να κάνουν ένα κοινό έγγραφο. Άντε. Από το στόμα σας και στον φορέον ταυτή. Να δω μια φορά ένα κοινό αίτημα. Ωραία. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Για να μην χαθεί, όπως είπε και ένας ακροατής μας νωρίτερα, και το τελευταίο τρένο για την Καστοριά. Εντάξει, δεν είναι το τελευταίο, αλλά σίγουρα είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το... Οτιδήποτε δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.